Βλέπεις όλο τον κόσμο γύρω σου να φωνάζει για την καινούργια σειρά Dragon Ball και θες να τη δεις και εσύ, αλλά δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις? Σειρές, OVA, ταινίες, Special, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super και Dragon Ball AF. Και το μπέρδεμα συνεχίζεται. Τι μπορείς άραγε να δεις για να μην κάνεις spoil σε μελλοντικά γεγονότα? Λοιπόν, μικρέ ενδυνάμει Dragon Ball, μην απογοητεύεσαι και μην απελπίζεσαι. Χαμογέλασε. Η ώρα σου έφτασε για να δεις σειρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλώς ήρθες στον απόλυτο οδηγό για να δεις τον Dragon Ball, ξεκινώντας από το πρώτο επεισόδιο μέχρι και το Super. Για να ξεκινήσουμε την ιστορία μας, πρέπει να πάμε στην αρχή. Για να απολαύσεις την ιστορία του Akira Toriyama σε animated μορφή, χρειάζεται απλά να δεις σειρές Dragon Ball και Dragon Ball Z. Περιλαμβάνουν όλη την ιστορία, και αν και έχουν ελάχιστες διαφορές με το manga, η αλήθεια είναι ότι βλέποντας αυτές τις δύο, έχεις καταλάβει απόλυτα την ιστορία και τους χαρακτήρες. Φυσικά όμως ενδιάμεσα των δύο σειρών κυκλοφορούσαν ταινίες και specials. Το καλό με τις ταινίες είναι ότι μπορείς να τις δεις γρήγορα, ειδικά αν έχεις δει τα πρώτα 5 με 10 επεισόδια της σειράς Dragon Ball, χωρίς να ανησυχείς για κάποιο spoil. Αντίθετα, όσο αφορά τις ταινίες Dragon Ball Z, χρειάζεται λίγη προσοχή. Συγκεκριμένα θα προσπαθήσω να τοποθετήσω χρονικά όλες τις ταινίες Dragon Ball Z και να τις βάλω σε μία σειρά, ώστε να μην κάνουν spoil για μελλοντικά γεγονότα που συμβαίνουν στη σειρά, όπως μεταμορφώσεις και συμμαχίες μεταξύ χαρακτήρων. Την πρώτη ταινία Dragon Ball Z μπορείς να τη δεις αφού ολοκληρώσεις την πρώτη σειρά Dragon Ball και πριν το πρώτο επεισόδιο της σειράς Dragon Ball Z. Για τις ταινίες 2 έως 4 μπορείς να τις δεις αφού ολοκληρώσεις το Saiyan Saga, δηλαδή να έχεις δει τη σειρά Dragon Ball Z μέχρι το επεισόδιο 39. Μετά το Saiyan Saga μπορείς να δεις και το special αφιερωμένο στον Bardock, μιας και αν και αποκαλύπτει τον εχθρό της επόμενης ιστορίας, στην πραγματικότητα το spoil είναι πολύ μικρό. Την ταινία 5 μπορείς να τη δεις μετά το τέλος του Freezer Saga στο επεισόδιο 107. Αμέσως μετά μπορείς να δεις και το δεύτερο special αφιερωμένο στον Bardock. Το special αφιερωμένο στην ιστορία του Trunks μπορείς να το δεις μετά την πρώτη συνάντηση του Goku με τον Trunks στο επεισόδιο 123. Τις ταινίες 6 και 7 μπορείς να τις δεις αφού πρώτα δεις το Vegeta να πολεμάει τη Γάμα 18 και τον Goku να ξυπνάει στο επεισόδιο 146. Την ταινία 8 μπορείς να την δεις αφού ο Goku και ο Gohan βγουν από το δωμάτιο του χρόνου στο επεισόδιο 168. Την Special OVA, σχέδιο εξολόθρευσης των Saiyan, καθώς και την επανακυκλοφορία της στο PlayStation 3 για το Raging Blast 2, σχέδιο εξολόθρευσης στο Super Saiyan, μπορείς να τη δεις αφού πρώτα έχεις δει την ταινία 8. Την ταινία 9 μπορείς να τη δεις μετά το τέλος των Cell Games, δηλαδή μετά το επεισόδιο 194. Την ταινία 10 μπορείς να τη δεις αφού ο Great Saiyaman αποκαλυφθεί και αρχίσει την προπόνησή του για το τουρνουά στο επεισόδιο 207. Την ταινία 11 μπορείς να τη δεις αφού ο Mr. Satan νικήσει το πρωτάθλημα και τα παιδιά φύγουν για να βρουν τον Μπου στο επεισόδιο 225. Την ταινία 12 μπορείς να τη δεις αφού ο χρόνος του Goku τελειώσει στον Μπου Σάγκα και αποφασίσει να γυρίσει πίσω και πριν αρχίσει να ψάχνει για τον Gohan, δηλαδή στο επεισόδιο 248. Την ταινία 13 μπορείς να τη δεις πριν το επεισόδιο 287. Το special Yo, που ο Goku και οι φίλοι του επιστρέφουν, μπορείς να το δεις μετά την ταινία 13. Αφού ολοκληρώσεις τον Dragon Ball Z και δεις και την OVA του γιο Son Goku και οι φίλοι του επιστρέφουν, μπορείς να δεις το Special, Dream 9, Toriko, One Piece, Dragon Ball Z, Super Collaboration Special. Αποφάσισα τις δύο επόμενες ταινίες Battle of Gods και Resurrection F να τις συμπεριλάβω στη λίστα μου για τον Dragon Ball Super, μιας και είναι κομμάτι της ιστορίας του, ακόμα και αν έχουν το λογότυπο του Z όταν ξεκινάνε. Το μεγαλύτερο μπέρδεμα για το Super είναι κυριολεκτικά η αρχή του. Ο λόγος είναι γιατί η πρώτη ιστορία του Super, αν και έχει την ίδια πλοκή με την ταινία Battle of Gods, διαφέρει σε λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ για να σας δώσω τον πιο γρήγορο και καλύτερο τρόπο για να δείτε τη σειρά, άρα αναγκαστικά θα αφαιρέσω κάποιες λεπτομέρειες. Όσο αφορά το Super, μπορείς είτε να το δεις αφού ολοκληρώσεις τη σειρά Dragon Ball Z, για να καταλαβαίνεις τι γίνεται στη συνέχεια, είτε να το δεις ακριβώς μετά το επεισόδιο 287, μιας και δεν συμβαίνει ακριβώς μετά το τέλος της σειράς, αλλά σε ένα ενδιάμεσο σημείο. Ξεκινώντας τον Dragon Ball Super, η καλύτερη επιλογή θα ήταν να δεις το πρώτο επεισόδιο της σειράς. Περιέχει μια ωραία ιστορία και ταυτόχρονα μας δείχνει τι κάνανε οι φίλοι μας τόσο καιρό. Στη συνέχεια μπορείς να περάσεις την ταινία Battle of Gods, η οποία, αν και με ελάχιστες διαφορές, είναι παρόμοια με τα επεισόδια 2-14 του Dragon Ball Super. Οι μεγαλύτερες διαφορές είναι ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη δύναμη των χαρακτήρων και φυσικά το τέλος. Άρα, αν θέλεις να ξέρεις πώς τελειώνει η ιστορία στη σειρά, ίσως να έβλεπες το επεισόδιο 14. Η διαφορά είναι ελάχιστη, αλλά τι να κάνουμε. Συνεχίζεις τη σειρά Dragon Ball Super με τα επεισόδια 15 έως 18, τα οποία εξηγούν πώς συνδέεται η ιστορία από το Battle of Gods μέχρι το Resurrection F. Αμέσως μετά, μπορείς κατευθείαν να παρακολουθείς την ταινία Resurrection F, η οποία αναφέρει με λεπτομέρεια τι έγινε στη συνέχεια της σειράς. Όπου αν και οι διαφορές μεταξύ σειράς και ταινίας είναι ελάχιστες, αντίθετα με το Battle of Gods, αυτή τη φορά είναι ασήμαντες. Προτείνω επίσης και μια fan-made έκδοση της ταινίας με μερικές σκηνές από το άνιμε, η οποία ονομάζεται Resurrection F Super Cut. Μετά το Resurrection F, μπορείς να παρακολουθείς το άνιμε δίχως να ανησυχείς για τίποτα, συγκεκριμένα από το επεισόδιο 28 μέχρι το πρόσφατο επεισόδιο της σειράς.
Αυτός ήταν ο οδηγός μου ώστε να δεις όλες τις ταινίες, special, OVAs και τις σειρές του Dragon Ball από την αρχή σε animated μορφή, δίχως να φοβάσαι μη φας spoil στην πορεία. Αξίζει για ένα μεγάλο μαραθώνιο και πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας!